Θα ήθελα καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, η οποία όντως με τιμά. Και ομολογώ ότι άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τις δύο προηγούμενες εισηγήσεις, οι οποίες έδωσαν πάρα πολλά και σημαντικά στοιχεία. Και συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ανάγκη να υπάρχει μία σταθερή και σαφής αντιμετώπιση ενός φαινομένου το οποίο έτσι έχει εισβάλει τώρα τελευταία στην κοινωνία μας. Το θέμα μου, όπως ακριβώς ακούσατε, είναι ο χριστιανικός ανθρωπισμός απέναντι στην νεοναζιστική πρόκληση. Ποιος είναι ο χριστιανικός ανθρωπισμός? Ουσιαστικά, τα θεμέλια αυτού του ανθρωπισμού έχουν σταθερές βάσεις. Ξεκινάνε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και δημιούργημα του Θεού. Κατά συνέπεια, αυτό έχει μια μοναδική αξία για το ανθρώπινο πρόσωπο. Κατά την χριστιανική αντίληψη, ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Και κατά συνέπεια, αυτό αποτελεί και συνιστά το μέτρο της αξίας του ανθρώπινου προσώπου. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο και θέση είναι το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού. Αυτό επίσης φανερώνει τη μοναδική αξία του ανθρώπινου προσώπου. Αν θέλω να δω πόσο αξίζει ένας άνθρωπος, δεν έχω κριτήρια ιδεολογικά, αλλά ξεκινώ από το γεγονός του ποιος είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος είναι Θεός και κελευσμένος. Το μέτρο της αξίας του είναι ότι για χάρη του ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε το μέτρο με το οποίο θα μετρήσουμε την αξία του ανθρώπινου προσώπου. Επίσης, θεωρώ ότι στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου προσώπου αυτές οι τοποθετήσεις είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές και πρέπει κανείς, υποτιμώντας τον άνθρωπο, να όλες αυτές τις θέσεις να τις αρνηθεί συνειδητά. Το ερώτημα είναι για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Γιατί φαίνεται ότι αυτό από μερικές πλευρές δεν φαίνεται να είναι αυτονόητο. Ποιος άνθρωπος έχει αυτή τη μοναδική αξία? Προφανώς ο κάθε άνθρωπος. Ανεξάρτητα από το χρώμα του, από τη γλώσσα του, από τη φυλή του, από τη θρησκεία του, γιατί κατά την χριστιανική αντίληψη ο Θεός επίησε παν γένος ανθρώπων εξ ενός αίματος κατοικήν επί πάσαν την γην. Κατά συνέπεια η αφετηρία όλων των ανθρώπων είναι κοινή και η αξία του κάθε ανθρώπινου προσώπου όπου γης έχει την αυτή μοναδικότητα. Δεν είναι εξωτερικά στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την αξία ενός ανθρώπου καθεαυτού. Έτσι λοιπόν, μια σαφής επιβεβαίωση είναι η γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όπου ο πλησίον πλέον είναι ο καθένας. Είναι ο ξένος, είναι ακόμα και ο εχθρός, είναι ο αντίπαλος. Ενώ επίσης ακούμε τη φράση «Αν ο εχθρός σου πεινάει, δώσ' του ψωμί να φάει. Κι αν ο εχθρός σου διψάει, δώσ' του νερό να πιει». Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φιλετική υπεροχή κανενός. Μέσα στο λόγο του Ευαγγελίου υπάρχει όμως κάτι άλλο, μια άλλη αντίληψη. Η αντίληψη των ταλάντων και των χαρισμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καλύτερη διακονία του κοινωνικού σώματος. Αν εγώ ξέρω πιο πολλά γράμματα, δεν τα ξέρω για να βγάζω πιο πολλά λεφτά, αλλά τα ξέρω για να μπορώ να διακονώ καλύτερα τον άνθρωπο. Αν εγώ ξέρω μία επιστήμη, δεν χρησιμοποιώ αυτή την επιστήμη για να αποκτήσω μία θέση εξουσίας, αλλά μία θέση διακονίας. Διότι τον τρόπο της εξουσίας τον φανέρωσε με τη συμπεριφορά του ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα
όταν βάδιζαν στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθεί και οι δύο μαθητές του πίστεψαν ότι πρόκειται τώρα να ανεβεί σε κάποιο θρόνο και του ζήτησαν εκ των προτέρων να δεσμευθεί ότι θα καθίσει ένα στα δεξιά του και άλλο στα αριστερά του, ο Χριστός τους κοίταξε συγκαταβατικά και είπε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε». Αν πραγματικά ήθελε να ικανοποιήσει την επιθυμία τους, θα έπρεπε να είχαν τη θέση των δύο ληστών. Ξεκινώντας από αυτή τη θεολογική τοποθέτηση, μπορούμε να δούμε όλα τα καθημερινά πρακτικά προβλήματα του κάθε ανθρώπου συγκεκριμένου και καθεαυτών, αλλά και του κάθε ανθρώπου ως συνανθρώπου. Αποτελεί βαθιά θεολογική αλήθεια της Εκκλησίας ο πατερικός λόγος «Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Όπως επίσης και η γνωστή περικοπή της Δευτέρας Παρουσίας, όπου το μέτρο και το κριτήριο είναι ένα και μοναδικό, η αγάπη. «Πίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω νερό, ήμουνα ξένος και με μαζέψατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε» και ούτω καθεξής. Και η στάση και η συμπεριφορά απέναντι λοιπόν στον καθένα από εκεί πηγάζει. Και στο ερώτημα «Πότε σε είδαμε» η απάντηση του είναι «Εφόσον επιείσατε εν ή τούτον των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Είναι ακόμα πολύ χαρακτηριστικό ότι στην ακολουθία του γάμου δύο φορές ευχόμαστε στο νέο ζευγάρι να γεμίσει το σπίτι του με κάθε αγαθό. Και το ερώτημα είναι γιατί. Για να απολαμβάνουν εγωιστικά τα αγαθά? Και η απάντηση είναι ή να και τις χρίαν έχωση μεταδίδωση για να μεταδίδουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είμαστε μακριά ή είναι κάπως επαναστατικό, αν το κριτήριο ακόμα της δημιστοδοσίας ενός ανθρώπου δεν είναι ούτε τα προσόντα του, ούτε τα πτυχία του, αλλά οι πραγματικές του ανάγκες. Αν εγώ είμαι πανεπιστημιακός καθηγητής αλλά μόνος μου και ο θυρωρός του γραφείου μου είναι ένας πολύτεκνος πατέρας, γιατί εγώ πρέπει να παίρνω περισσότερα από εκείνον? Να τα κάνω τι? Να περάσω καλά. Αλλά εκεί εντοπίζω το καλά? Εάν αντιμετωπίζω το καλά σε αυτό το επίπεδο, έχω ήδη αποτύχει. Διότι το νόημα της ζωής του ανθρώπου δεν μπορεί να καλύψει καμία οικονομική δυνατότητα. Αντίθετα, όταν η ζωή έχει νόημα, ο άνθρωπος μπορεί να επιδείξει πολύ μεγάλη αντοχή στις οποιασδήποτε δυσκολίες, να σταθεί όρθιος και όχι μόνος του. Στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε μια λέξη, πολύ γνωστή και πολύ άγνωστη, τη λέξη αμαρτία. Τι σημαίνει όμως αμαρτία? Μια ηθική παράβαση? Όχι βέβαια. Το ρήμα αμαρτάνω σημαίνει αποτυχαίνω, κάνω λάθος. Και θα θυμάστε στα παλιά σχολικά βιβλία που στην τελευταία σελίδα υπήρχαν τα ημαρτημένα. Αμαρτάνω λοιπόν σημαίνει αποτυχαίνω, κάνω λάθος. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα άλλο παρά με τη δική μας αποτυχία. Είτε την αποτυχία μας να βρούμε ένα νόημα ζωής, είτε την αποτυχία μας να δημιουργήσουμε την κατεξοχήν ανθρώπινη σχέση που είναι η αγάπη, είτε την αποτυχία μας να νιώσουμε ότι αυτή η αγάπη ακυρώνει τον όποιον θα μπορούσα εγώ να θεωρήσω σαν εχθρό μου, διότι ένας άνθρωπος που σκέπτεται να κάνει κακό είναι ουσιαστικά άρρωστος και χρειάζεται θεραπεία. Είναι αξιολύπητος και όχι αξιομίσητος. Γιατί όταν κανείς ζει την ελευθερία και μάλιστα από τον έσχατο εχθρό που είναι ο θάνατος, τότε δεν φοβάται κανένα θάνατο. Έτσι λοιπόν, σε αυτές συνοπτικά τις θεολογικές βάσεις στηρίζεται ο σεβασμός του ανθρώπινου πρόσωπου και η μοναδικότητα της αξίας του. Να δούμε λίγο λοιπόν με βάση αυτά την νεοναζιστική
πρόκληση. Καταρχήν επιτρέψτε μου να μην τη λέω νεοναζιστική, αλλά ναζιστική. Διότι ουσιαστικά δεν είναι κάτι το καινούριο και ίσως να υπάρχει και ο κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι είναι λιγότερο φρικτή από τον ναζισμό που ζήσαμε λίγο παλαιότερα στο δικό μας τον τόπο. Όπως είπα προηγουμένως, ο λόγος για το ανθρώπινο πρόσωπο είναι οντολογικός. Εκεί στηρίζεται η αξία του, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μετάθεση καταρχήν σε άλλα κριτήρια, τα οποία αν με μία μικρή λογική τα δούμε, είναι πάρα πολύ φτηνά, πάρα πολύ ασήμαντα και βέβαια φανερώνουν το πόσο φτηνή είναι η σκέψη των ναζιστών. Η σχετικοποίηση λοιπόν του ανθρώπου και η αξιολόγησή του από εξωτερικά κριτήρια του φύλου, του χρώματος, της καταγωγής κλπ. Συνιστά την απαξίωση του ανθρώπινου προσώπου, του κάθε ανθρώπινου προσώπου. Ποιος λοιπόν είναι τελικά το μέτρο της αξίας, η γνώμη μου, η ιδεολογία μου, η γνώμη σου, η ιδεολογία σου? Και δεύτερον, κι εγώ ποιος είμαι που πιστεύω ότι μπορεί την άποψή μου να θελήσω να την επιβάλλω σε όλους? Πού στηρίζομαι, ποια αντίληψη έχω για τον εαυτό μου και με ποιο τρόπο θα επιβάλλω την άποψή μου? Επιτρέψτε μου, μια και βρίσκομαι στο δικό σας το χώρο, να σας πω με δύο λέξεις μία ομιλία μου όταν άλλαξα η ηγεσία στο καθεστώς της δικτατορίας. Το θέμα μου ήταν μέτρο πάντων, άνθρωπος ή θεάνθρωπος. Και είπα τότε, αν ο άνθρωπος είναι το μέτρο των πάντων, τότε όποιος έχει την εξουσία την επιβάλλει και βάζει στο γύψο τους υπόλοιπους. Αν όμως ο θεάνθρωπος είναι το μέτρο και το κριτήριο, τότε κανείς δεν έχει εξουσία απέναντι στον άλλον. Το τι έχει, το είπα ήδη, την διακονία. Έτσι πλέον μπαίνουμε στο χώρο του μη πολιτισμού. Η γενικότερη κρίση, και επιτρέψτε μου να θεωρήσω μια βασική αιτία, την απουσία της παιδείας, διότι τον πολιτισμό και την καλλιέργεια θα την προσφέρει η παιδεία. Και σήμερα δεν ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας, για μένα η παιδεία στον τόπο μας έχει τελειώσει. Έχουμε μετατρέψει τα παιδιά μας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τους φορτώνουμε δεδομένα. Ο βασικός στόχος του σημερινού λυκείου είναι να προσφέρει ύλη. Και ο βασικός αγώνας είναι αυτός. Κανείς δεν υπολογίζει το ανθρώπινο πρόσωπο του μαθητή και της μαθήτριας. Έχουμε ζαλίσει πραγματικά τα παιδιά μας, τα έχουμε διαλύσει κυριολεκτικά, επειδή εδώ και 30 χρόνια επικοινωνώ με ποικίλους τρόπους με νέα παιδιά και με νέους ανθρώπους. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον πόνο και την διαμαρτυρία τους. Μέχρι πού θα πάει αυτό, Πάτερ? Έτσι λοιπόν, εάν έχουμε τέτοια φαινόμενα, μία αιτία βασική εκτός από αυτές που ακούστηκαν προηγουμένως είναι η απουσία της παιδείας που ουσιαστικά δεν προσφέρεται σήμερα στα παιδιά μας. Οι αιτίες της κρίσης που υπάρχει ήδη αναπτύχθηκαν και δεν θέλω να επιμείνω πάνω σε αυτό. Η κρίση βασικά προϋποθέτει ζάλι όμως, προϋποθέτει μπέρδεμα, προϋποθέτει άγνοια στόχων και νοήματος ζωής. Εγκλωβίζει την ανθρώπινη ύπαρξη σε μια απλή οριζόντια διάσταση που έχει αρχή και έχει και τέλος.
Και τότε κανείς προσπαθεί αυτή την οριζόντια διάσταση, αγνοώντας το διάστημα ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος, να τη ζήσει με έναν τρόπο απεγνωσμένο, πράγμα που δίνει την δυνατότητα στον κάθε εκμεταλλευτή να εκμεταλλευτεί τον άνθρωπο. Ουσιαστικά, με όλα τα παραπάνω, ζωγραφίσαμε το πρόσωπο και την ταυτότητα της Χρυσής Αυγής, που είναι ο σημαντικότερος εκφραστής του ναζισμού σήμερα στην πατρίδα μας. Τα βασικά του γνωρίσματα είναι η βία και ο ρατσισμός. Ο ναζισμός δεν έχει όνειρο, δεν έχει στόχο, δεν έχει προοπτική, δεν έχει αυτό που θα λέγαμε ιδανικά. Ένας είναι ο στόχος, η εξουσία. Αν σήμερα η Χρυσή Αυγή είναι πολιτικό κόμμα, είναι κάτι τυχαίο στο δρόμο της. Είναι ένα μέσο και όχι ο στόχος της. Και δεν θα έπρεπε να ξεχάσουμε ότι ο Χίτλερ δια της δημοκρατίας κατήργησε τη δημοκρατία και έφερε τον ναζισμό. Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ο φασισμός και η απανθρωπία. Διότι και μάλιστα είναι αρκετά ηρωνικό και τραγελαφικό αυτές οι συμπεριφορές να χρησιμοποιούνται στο όνομα ενός πατριωτισμού, στο όνομα της Ελλάδος. Και το ερώτημα είναι πώς η σχέση έχει η Χρυσή Αυγή με την Ελλάδα. Οι παλιοί προγονείς μας λέγανε ότι οι Έλληνες εσύ ή της παιδείας της ημετέρας μετέχοντες. Και το ερώτημα, το απλό πρώτα, υπάρχει παιδεία στη Χρυσή Αυγή? Αυτά που βλέπουμε στα μέλη, στις συμπεριφορές, στους λόγους τους, ακόμα και την αδυναμία να αρθρώσουν ένα λόγο χωρίς ένδεση και βία. Αυτό τι δείχνει? Εάν θελήσω να στηριχθώ στο κριτήριο που μου δίνει ο Λόγος του Θεού, ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί η γλώσσα, τότε μπορώ να εξηγήσω και να καταλάβω πάρα πολύ καλά ποιοι είναι και το κόμμα συνολικά, αλλά και εκείνοι ουσιαστικά που το αποτελούν. Ποια παιδεία λοιπόν εκφράζεται μέσα από το λόγο τους, από το ήθος τους και τις πρακτικές τους? Όταν βλέπουμε τη βία απέναντι στους ανίσχυρους, πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μνήμη. Έχουμε ξεχάσει ότι πάρα πολλοί δικοί μας πατριώτες στο παρελθόν υπήρξαν λαθρομετανάστες. Και κάποιος που διάβασε ένα πρόσφατο κείμενό μου και ζει στην Αμερική μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι έκλαιγε επί ώρες, διότι θυμήθηκε όταν βγήκε εκείνος λαθρομετανάστης την αγωνία του τότε, τη δουλειά που κατάφερε να βγει, την προστασία του αφεντικού του, το φόβο του όταν άλλαξε το αφεντικό, την ανάπαυσή του όταν ο καινούργιος τον ρώτησε «Είσαι λαθρομετανάστης?» και εκείνος γεμάτος τρόμο του είπε «Ναι». «Μη φοβάσαι», του είπε. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα στέκει με αξιοπρέπεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε χάσει την ιστορική μας μνήμη. Έτσι λοιπόν, και να έρθω και σε ένα πιο κοντινό μου, πόση σχέση μπορεί να έχει η Χρυσή Αυγή με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και παράδοση? Πόση σχέση έχει ο διάβολος με τον Θεό? Καμία απολύτως. Απλά η Χρυσή Αυγή, παρόλο που στόχος της, ποια είναι η θρησκεία της Χρυσής Αυγής? Η Χρυσή Αυγή. Το λένε οι ίδιοι στα κείμενά τους άμα τα διαβάσετε. Το όνειρό τους είναι η επαναφορά της αρχαίας θεοσέβειας, αλλά όταν και με τον τρόπο που εκείνοι θα αποφασίσουν. Άρα λοιπόν και η αρχαία θεοσέβεια είναι απλά ένα σύνθημα. Η πραγματική τους θρησκεία είναι ο εαυτός τους. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα οποία συναντούμε στις συμπεριφορές τους
δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με την αγάπη, τη συγγνώμη, το έλεος, το να δω στο πρόσωπο του άλλου και του ξένου τον ίδιο μου τον εαυτό και να τον διακονήσω. Προσέξτε, δεν παραγνωρίζω καθόλου μερικά θέματα πρακτικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την αθρώα προσέλευση στον τόπο μας ανθρώπων. Όμως, όσο και αν μερικές φορές επαναστατούμε, έχω δηλώσει και άλλοτε και το λέω και τώρα ότι αυτός που σας μιλάει στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον έχει δύο θύματα. Κατά συνέπεια δεν μιλάει εκ του ασφαλούς. Όμως αυτό δεν αναιρεί την αλήθεια. Καμία σκοπιμότητα. Αυτό είναι μία αποτυχία των ανθρώπων αυτών. Αλλά και μία ευθύνη μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας που τους δέχτηκε χωρίς κριτήρια και τους άφησε ανυπεράσπιστους. Αυτός είναι ο λόγος της δικής μου αντίδρασης στη δημιουργία ενός στρατοπέδου στη Μητρόπολη μου. Είπα ότι αν τους εξασφαλίσετε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και φροντίδας, εγώ θα τους υπηρετήσω. Δεν μπορώ όμως να αποδεχθώ μια χωματερή ανθρώπων στο όνομα της προστασίας τίνος πράγματος και στον τρόπο της διαμόρφωσης του ήθους των νέων παιδιών που θα περνάνε απ' έξω και θα βλέπουν τα άλλα παιδιά που θα είναι από μέσα. Έτσι, για την Εκκλησία, η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να γίνει ένας δούριος ύπος, να ξεγελάσει τους πιστούς, παρουσιάζοντας ένα πρόσωπο πρώτον πατριδοκαπηλείας και μετά μιας χριστοκαπηλείας. Τη στιγμή βέβαια που είναι απολύτως ξένη με το ήθος του Χριστού. Και είπα και άλλοτε και λέω τώρα, η Χρυσή Αυγή καθημερινά προσβάλλει το Χριστό στο πρόσωπο εκείνων που ο ίδιος ο Χριστός τους ονόμαστε ελάχιστους αδελφούς του. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να υιοθετηθεί η οποιαδήποτε ανοχή και οποιοσδήποτε διάλογος εκτός από αυτόν μιας ειλικρινούς αλλαγής και μετάνοιας. Και θέλω για μία ακόμη φορά να τονίσω ότι οποιοσδήποτε εναγκαλισμός είτε απλού χριστιανού είτε ιερωμένου με τη Χρυσή Αυγή δείχνει μπέρδεμα φρικτό και ακύρωση της πίστης. Δεν μπορεί ένας χριστιανός να πιστεύει στον Χριστό και να στεγάζεται στη Χρυσή Αυγή. Εδώ είναι το ερώτημα. Ου δύναται δυσήν κυρίης δουλεύει. Και αυτοί οι κύριοι είναι απολύτως διαφορετικοί μεταξύ τους. Βέβαια η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύεται ακόμα και τα σύμβολα. Γνωρίζετε όλοι σας ότι στην προσπάθεια να μοιράσουν τρόφιμα μόνο σε Έλληνες χρησιμοποιούσαν τις ελληνικές σημαίες. Θέλω και εδώ να επαναλάβω ότι η χρήση της ελληνικής σημαίας για να καλύψει μια τέτοια πράξη είναι ουσιαστικά βλασφημία απέναντι στην ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία συμβολίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου και τον αγώνα για το σεβασμό και την αξιοπρέπεια του καθενός. Στα χρόνια του 40 οι πατέρες μας όταν έπιαναν εχμαλό τους τους τάιζαν, τους φρόντιζαν, τους περιποιούντο μέχρι να πάνε στον προορισμό τους. Δεν τους αντιμετώπισαν με βία αυτούς που ίσως πριν από λίγο θα μπορούσαν να τους σκοτώσουν. Γιατί αυτό είναι ακριβώς το μεγαλείο αυτού του τόπου. Καταλήγοντας θέλω να πω ότι το μεγαλείο αυτής της πατρίδας, ο πολιτισμός και η παράδοσή της και από την άλλη μεριά η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι τελείως αντίθετες με την νοοτροπία
και τη λειτουργία της Χρυσής Αυγής. Θα καταλήξω τελειώνοντας με την προτροπή που ακούμε. Στόμε λοιπόν καλός και στόμε με εγρήγορση απέναντι σε ένα φαινόμενο που αν το αφήσουμε έτσι, τότε μπορεί να κινδυνεύσουμε. Αν όμως με το λόγο, με την ευθύνη, με τη σωστή πράξη, με την αποδόμηση όλης αυτής της νοοτροπίας, ενεργώντας μέσα στην κοινωνία και θα επιμείνω και πάλι και μέσα στην παιδεία, τότε η Χρυσή Αυγή θα παραμείνει ένας προσωρινός εφιάλτης που όμως θα έχει περάσει. Σας ευχαριστώ.